Έντρομοι οι κάτοικοι στην οδό Γούναρη πετάχτηκαν το βράδυ από τα κρεβάτια τους. Ήταν η ώρα που οι δράστες είχαν σπάσει την τζαμαρία του καταστήματος ειδών ένδυσης και αφού είχαν εισβάλει στο χώρο, πυρπόλησαν την επιχείρηση. Οι δράστες φαίνεται ότι μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος και όπως δηλώνει η ιδιοκτήτρια, αφού πήραν ζευγάρια με παπούτσια, έλουσαν το κατάστημα με βενζίνη. Σε δύο σημεία, μάλιστα, οι άνδρες του ανακριτικού της υπηρεσίας βρήκαν εφημερίδες οι οποίες πάνω τους είχαν τσιγάρα αλλά και σπίρτα. Αμέσως ειδοποιήθηκε από γείτονες η πυροσβεστική υπηρεσία. Άνδρες, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά προτού το κακό επεκταθεί. Ωστόσο, όταν ενημερώθηκε η ιδιοκτήτρια και έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι κάποια ζευγάρια παπούτσια είχαν κάνει φτερά. Είμαστε όμοιροι στο ίδιο μας το κράτος. Κάποτε είχαμε μια χώρα που τη λέγανε Ελλάδα. Τώρα λέγεται Κονγκό, όπως λέγεται, δεν ξέρω. Μπανανία λέγεται. Θορυβημένοι είναι οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, αφού πλέον τα κρούσματα είναι πολλά και οι ίδιοι αισθάνονται απροστάτευτοι από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα, καταγγέλνουν ότι πλέον οι δράστες, εκτός από απίστευτο θράσος, επιδεικνύουν και μανία καταστροφής. Παίρνουν λοιπόν μόνοι τα μέτρα τους, αλλά και πάλι αδυνατούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από τους κακοποιούς. Ποιο δεν ανησυχεί, οπωσδήποτε ανησυχεί, το συμβαίνω όλους. Και εμείς μαγαζιά έχουμε εδώ. Εμένα με έχουν κλέψει και τρεις φορές μάλιστα από το πίσω μέρος. Αυτό το πράγμα που γίνεται είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Είναι επικίνδυνο. Πού να το κάνουμε. Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτό το θέμα, με κλεψιές, με χιλιαδύο, καθημερινά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε, αλλά δεν γίνεται κάτι περισσότερο. Πρέπει να φροντίσει και το κράτος λίγο. Είναι πολύ θλιβερό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Πλέον δεν έχουμε ασφάλεια από πουθενά. Ανά πάσα στιγμή. Και όλοι οι μεγάλοι τρέχουν για αυτό το χρήμα. Δεν καταλαβαίνουν ότι στη ζωή μας ενοικιαστέ είμαστε. Σήμερα η ιδιοκτήτρια βρέθηκε στην ασφάλεια πατρών προκειμένου να δώσει κατάθεση. Πολλοί τονίζουν ότι οι δράστες μπορεί να ήθελαν να βάλουν φωτιά για να σβήσουν τα ίχνη τους, ενώ δεν αποκλείουν οι αρχές και κάθε άλλο ενδεχόμενο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει αναλάβει να διερευνήσει εις βάθος την περίεργη υπόθεση.